Ο Μητσοτάκης μας υποσχέθηκε ότι θα καταργηθεί άμεσα ο νόμος Κατρούγκα. Ανταυτού όμως, με τους υπουργούς τώρα Βρούτση και Μηταράκη, ετοιμάζουν ένα σχέδιο για να περάσουν το σύστημα των τριών πυλώνων. Το σχέδιο του Μητσοτάκη με τους υπουργούς του τώρα δεν είναι καινούργιο, είναι παλιό. Είναι από δύο περίπου χρόνια αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συναντήθηκε με εκπροσώπους του ΣΕΒ. Αμέσως μετά το περιοδικό Διανέωσης, ίσως το ξέρετε, είναι περιοδικό του ΣΕΒ, μας ενημέρωνε ότι συμφώνησαν να περάσουν το σύστημα των τριών πυλώνων όταν θα έχουν την δυνατότητα. Τι είναι αυτό το σύστημα, περιγράφηκε. Πλήττει όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τις γυναίκες, ναι. Και αυτά όλα τα είδε η ΣΕΑ, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων των Συνταξιουχικών Οργανώσεων, και πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε όλους όσους πλήττονται από αυτό το σχέδιο. Έχουμε τη δύναμη, κατεβαίνουμε στους δρόμους και στις πλατείες του αγώνα, μαζικά με υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, και θα ανατρέψουμε αυτά τα σχέδια τους, όπως ανατρέψαμε και παλιότερα τα σχέδια του Γιαννίτση, αν θυμόσαστε όλοι. Μόνο στον αγώνα μας πιστεύουμε, στις 30 του μήνα να είναι μαζική συγκέντρωση, μας καλούμε όλους τους πληττόμενους να έρθουν στο άγαλμα Βενιζέλου, και στις 14 του μήνα οι συνταξιούχοι θα κατέβουμε στην Αθήνα.